Είδατε τι μάθημα είχαμε σήμερα από τον Λόγκο. Αυτό είναι μάθημα. Αυτό είναι το μάθημα. Μια λογική αλληλουχία, η συμπίκνωση, αυτό που είπε ότι να μην μένουμε σε θραύσματα, σε περιτρήματα και να τίνουμε, να προσπαθούμε να βλέπουμε την ενότητα, πως συνεχώς περνούσε από τα επιμέρους, από το αυτό που αγαπά και σέβεται τόσο και είναι από τους καλύτερους σχολιαστές παγκοσμίως, του μεγάλου Σκοπιανού, του Αριστοτέλη δηλαδή. Ο Μέγας Σκοπιανός. Έχετε απορία ότι είναι Σκοπιανός. Από τη στιγμή που αυτή η ψωροκόστενα αποφάσισε σιγά σιγά και θα το πράξει μάλλον να παραχωρήσει όνομα Μακεδονία με παράγωγα ή χωρίς παράγωγα, ναι, με παράγωγα και στους Σκοπιανούς, ο κοντοχωριανός μου, εγώ είμαι Σαλονικιός, ο κοντοχωριανός μου στα γυρίσει, χωριό τουριστικών της Πλάκας είναι room to let τρίτης κατηγορίας, οπότε δεν είναι και μεγάλη ζημία δηλαδή, να το παραχωρήσουμε. Αφού δεν είμαστε εμείς οι Μακεδόνες, εμείς είμαστε, μια φορά η Πατουλίδη είχε πει, δηλαδή εμείς, αν αυτοί είναι πια οι Μακεδόνες, εμείς θα είμαστε οι ίσως Μακεδόνες, οι περίπου Μακεδόνες. Βλέπετε λοιπόν που φτάνει αυτό το παρακατιανό του ραγιαδισμού. Και γι' αυτό το λέω και τώρα στις παραπομπές μου εδώ και 10-15 χρόνια, τον Αριστοτέλη τον λέω ο Σκοπιανός. Και είμαι και ίσως στην Ελλάδα αυτός που βρήκε, επειδή ξέρω και μου έπεσε, να το δώρο, το αντίδωρο. Για μένα έτρεχα στο όργανο, στον πρώτο τόμο. Δεν τα πολύ καταφέρω με τον Αριστοτέλη στα φιλοσοφικά, στα πολιτικά. Τα καταφέρνω γιατί εκεί δεν είναι τόσο καλός όσο ο Θουκυδίδης και γι' αυτό το καταφέρνω. Αλλά έπεσα σαν να ήταν ο Σκοπιανός προορατικός, για ποιον λόγο, με μια απίστευτη αντίληψη καταλλαγής, επιοικίας και ηρεμίας, μέσα από αυστηρή επιστημολογική προσέγγιση της πραγματικότητας, των πραγμάτων που έλεγε ο Λάμπρος, μας έδωσε τον απόλυτο ορισμό που θα έπρεπε να το βάλουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία με τους Σκοπιανούς και στις διεθνείς σκέψεις, και να πούμε για ποιον λόγο δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το όνομα της Μακεδονίας. Λέει λοιπόν στο περιερμηνείας 18α ο Σκοπιανός το εξής. Παίρνει ένα παράδειγμα που λέει το λευκό, για να μας δώσει ένα παράδειγμα. Και λέει αυτό που είναι τελείως λευκό, ας πούμε, και λέει ή το λευκόν εν σημαίνει, αν ένα πράγμα σημαίνει το λευκόν, μία εστί κατάφασης και απόφασης, δηλαδή και άρνηση στα ελληνικά της εποχής, δηλαδή είναι λευκό ή δεν είναι λευκό. Μία. Θα διαφωνήσουμε βέβαια, θα ομαλώσουμε. Αν δεν θέλω να με πείσεις, δεν θα σου πω βέβαια ότι είναι λευκό, θα πω ότι είναι ό,τι θέλω. Αυτό είναι η ουσία της πολιτικής πάντοτε, από τότε που υπάρχουν άνθρωποι και πράττουν πολιτική. Εάν όμως λέει, ή το λευκό λοιπόν εν σημαίνει, μία είναι η κατάφαση και μία η άρνηση. Εάν δε το λευκό όμως λέει, διήνκειται από δύο πράγματα, εξών μη εστί εν, προσέξτε το κλειδί είναι το εξών μη εστί εν, εάν από δύο, δηλαδή είναι λίγο, να, αυτό είναι λευκό. Εδώ θα διαφωνήσουμε, θα αντιρρήσουμε, γιατί και λευκό είναι, αλλά έχει γράμματα, άρα επικαρδεί πιο πολύ το λευκό ή επικαρδεί το μαύρο. Μάλλον το λευκό επικαρδεί, αλλά παρόλο αυτό δεν είναι λευκό. Εάν λοιπόν υπάρχει, λέει ο Αριστοτέλης, αντιγνωμία σε αυτό το πράγμα, τότε ου μία κατάφαση δεν μπορείς να πεις είναι λευκό και ου μία απόφαση δεν είναι λευκό. Επομένως, επειδή αυτή τη στιγμή εμείς προσωρινά, αφού διήνκειται, από τη μια μεριά είναι οι Σκοπιανοί και από την άλλη είμαστε εμείς οι Έλληνες, εδώ οι Μακεδόνες, και δεν μπορούμε προσωρινά να γίνουμε ένα, αν τα βρούμε κάποτε, αν φιλιώσουμε, αν ενοποιηθούμε,
Επομένως δεν μπορεί να υπάρχει μια κατάφαση να λένε ότι αυτοί μόνον ότι είναι Μακεδονία ή εμείς μόνο. Εμείς περίπου από ατυχία ή από τύχη το λύσαμε, διότι η Μακεδονία είναι περιφέρεια. Δεν είναι λοιπόν η επίσημη ονομασία στην διεθνή κονίστα στις 200 τόσες χώρες του ΟΗΕ. Επομένως εμείς δεν ενοχλούμε τους απέναντι με το να πούμε ότι είμαστε Μακεδονία. Ενώ αυτοί ουσιαστικά, εκτός από την κλοπή, αλλά η κλοπή είναι αυτονόητη, ουσιαστικά ενοχλούν διότι θεωρούν ότι όλο το όνομα είναι αυτή. Ενώ δεν είναι όλο το όνομα αυτό. Είναι ένα όνομα που έχει μέσα του το διήν κείται. Κείται από 2, 3, 4, 5, 10 πράγματα. Επομένως, να γιατί δεν θα έπρεπε και επιστημολογικώς να χρησιμοποιήσουν αυτοί αποκλειστικά ή εμείς αποκλειστικά το όνομα Μακεδονία. Βλέπουμε λοιπόν ότι τελικώς η επιστήμη, όταν έχει την συνείδηση του διήν κείται, του λέει και αλλού ο Σκοπιανός μια φορά. Μη μίαν είναι την αρετή στην πόλη. Η αρετή στην πόλη δεν πρέπει να είναι ποτέ μία. Ας έφτιαμε για στην παιδεία, στην εκπαίδευση κλπ. Γιατί επί εξ ανομίων η πόλη. Η πόλη σύγκειται από ανομίως. Τι σημαίνει αυτό που δεν πρέπει να είναι μία αρετή? Ότι υποχρεωτικώς χρειάζεται να. Αυτό που λέει ο λαός πολλές φορές όταν λες. Θυμάμαι τους παλιούς κομμουνιστές, αυτοί που είχαν έρθει βασανισμένοι, τουφικισμένοι κλπ. Και μιλούσα συνέχεια με τους παλιούς. Και εγώ έκανα κριτική στην επίσημη γραμμή του Κόντσε από τότε, από τον πατέρα μου τότε, που έκανε και αυτός από το γενοφάσκετο, επειδή είναι και από τους ιδρυτές του ένα είναι του ΚΚΕ, ενώ ήταν δύο. Και μου έλεγαν, έχεις δίκιο, ναι, αυτά έλεγα, μα αυτά ξέρω κι εγώ, δεν είναι δυνατόν ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός, πρέπει πώς λειτουργεί. Είπαμε Σοβιέτ και εξηλεκτρισμός και υπάρχει μόνο ο εξηλεκτρισμός και αυτός κακήν κακός, και τα Σοβιέτ καταργήθηκαν τελείως εκεί στη Μεγάλη Σοβιετία. Και μου λέγανε τα γεροντάκια αυτή τη φορά βασανισμένα, από ασφάλειες, τουφεκισμένα, ήρωες του Ελλάς, ήρωες μετά του δυστυχώς εμφυλίου πολέμου. Και μου λέγανε το εξής: δίκιο έχεις ρε Κώστα, αλλά έχει δίκιο το κόμμα. Λίγο απογοητευμένη η Σεβαστοκράτου και με εκείνη βεβαίως την ταπεινή αλαζονία που έχει αυτός που έρχεται, ξέρει πόσες φορές έχει χάσει και τι σημαίνει να είσαι συνεχώς ετοιμένος. Η βούλεπα του λίγο. Εγώ όμως αυτό το αιρό εμών ουδέν δεν μπορώ να το πω, γιατί υπέθεσα ότι παρέπεμψε σε εκείνη την εκπληκτική φράση που έχει κάνει, η οποία είναι ιδρυτική του ελληνικού πολιτεύματος, του καθημάς τρόπου, το περίφημο «για την Ελλάδα ρε γαμώτο». Νόμιζε ότι είναι η μόνη και η πρώτη που το έχει πει. Λάθος τους. Γιατί... Αυτά είπες τώρα, δεν μπορεί να εξηγήσουμε. Λοιπόν. Γιατί όντως είναι μοναδικό, δεν το έχει ξαναπεί το «για την Ελλάδα ρε γαμώτο» κάποιος, εκτός σε επίσημη φάση τέτοια. Και όμως, τι έχει, είναι από τις εκπληκτικότητες, γιατί είναι η συμπίκνωση του ελληνικού πυλαροτραγικού στοιχείου. Δηλαδή, πώς το λέει ο Ηράκλειτος, οδός άνω κάτω μία και αυτή και δεν καταλαβαίνεις τίποτα ή τα καταλαβαίνεις όλα, τι θα πει οδός άνω κάτω? Τι σημαίνει «για την Ελλάδα ρε γαμώτο»? Σημαίνει το εξής: το γαμώτο είχε μια πολυσημεία τότε και έχει ακόμη μια πολυσημεία. Έχει μια, είναι πολυσήμαντο. Έχει ένα πρισματικό, έχει αυτό που ανέλησε εγώ σε όλο μου το έργο και κυρίως το πολυαιτιοκρατικό και την πολυγένεση μου. Δηλαδή, το γαμώτο ξεκίνησε ξαφνικά, όταν ξεκίνησε δεν ήταν βρισιά, διότι ήταν η γαμική σχέση, δηλαδή παντρευόμαστε. Στα πρώτα ελληνικά είναι παντρεύεσαι, άρα μια χαρά είναι. Τώρα για το γάμο δεν είναι πολύ μια χαρά, αλλά τόσο αυτό να αγγιστεί. Μετά, σιγά σιγά βιολίστησε, πλαγιοκατολίστησε και έγινε βρισιά.
Έλατε όμως που εδώ και 50-60 χρόνια κυριάρχησε από τα παιδιά με την πολυεκκλησία, με τον τόνο της φωνής, με την κίνηση του σωματοτύπου μας. Το ξέρετε πολύ καλά και το ζείτε κάθε μέρα. Πόσες φορές λέμε ή λένε ορισμένοι, εκτός από τις θεούσες του Σωτήρα και της ζωής, οι άλλοι το λένε με φυσιολογικό τρόπο. Ρε γαμώτο, ξέχασα το κινητό μου. Εγώ το ξέρω παραδείγμα. Τι σημαίνει, υπάρχει στην έκφραση του γαμώτου αυτό το πολυσήμωνο, υπάρχει συνεχώς, ταυτόχρονα. Υπάρχει βεβαίως πάντα υβρισιά. Όταν την πεις, για να είναι υβρισιά. Υπάρχει αναμφισβήτητα ένας λιγμός για κάτι που έχασες, για κάτι που δεν κατόρθωσες ποτέ να είσαι, για κάτι που δεν μπορείς να το πετύχεις. Αυτή η απίστευτη ιδρυτική κραυγή, το θυμάστε αυτό το κορίτσι, το ξαναμένο, που τρέχει συνέχεια και λέει για την Ελλάδα Ρεγαμότο, είναι 8 αιώνες ήτας. Σέρνει από το 1204 την ήττα, αυτό το γαμότο. Και έδειχνε και ταυτόχρονα και την αγωνιστική ανάταση του Ελλάς, του ΕΑΜ, του Αντάρτικο, του Κολοκοτρώνη, ότι εδώ θα αντισταθούμε, θα αγωνιστούμε. Και για να τελειώσω, να αφήσω χρόνο για ερωτήσεις. Ερωτήσεις. Με υγεία. Πρέπει να ξέρετε και το εξής, γιατί το έχω πει και εγώ, είναι από τις φορές που βάζω φοροπή, διότι έχω σεβασμό στην ελληνική ετυμολογία, ότι επειδή εμείς είμαστε οι εφευρέτες του τραγικού, δηλαδή οι εφευρέτες της δημοκρατίας, κάποτε θα σας το εξηγήσω άλλη φορά προφορικά, το κάνω πρώτα στο μάθημα του Λάμπρου, μην νομίζετε ότι πιάσαμε πάτο τώρα. Διότι πάτο πιάνουν δεχόμενος οι Δυτικοί, οι Κινέζοι, οι Ινδοί, οι οποίοι είναι μονοφυσίτες. Είναι μονοφυσίτες γενικώς, είναι γραμμικής αντιλήψεως και όταν κατρακυλούν πιάνουν πάτο και το διαπιστώνουν. Εμείς είμαστε οι Έλληνες, είμαστε οι εφευρέτες. Μη γελασί, είπε, το ξέρεις. Ο Κρήτων ο Σαρπίκης το ξέρει. Ναι. Και γελάει καν τον έξω, το ξέρει. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Διότι είμαστε οι εφευρέτες του τραγικού, δηλαδή έχουμε συνείδηση της πραγματικής πραγματικότητας και ξέρουμε ότι πάντοτε στα καθημάς, αλλά και παγκοσμίως, οι άλλοι απλώς δεν το ξέρουν. Όταν κανείς πιάνει τον πάτο, δεν ανακουφίζεται, λες, τουλάχιστον αυτά στον πάτο, διότι υπάρχει και ο απόπατος.